Η Ζούγκλα λοιπόν για μια ακόμη φορά στα μεγάλα γεγονότα κοντά σας. Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά όλοι, σας στέλνουμε κοντά. Καλησπέρα, Λάμπρο, από την πλατεία Συντάγματος. Δεν πέφτει καρφίτσα, βλέπω, κύριε Σωτήρη. Καλό μεσημέρι από την πλατεία Κοραή, όπου όπως βλέπετε... Βρισκόμαστε στο στρατηγείο ουσιαστικά του υποψήφιου δημάρχου, του κύριου Γιάννη Μόραλη, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείων. Γεια σας. Μας ακούει Τήλος. Σας ακούει Τήλος, σας ακούει. Δεν πρόσεξα τώρα και τις κόκκινες κάρτες, παιδί μου, αλλά τον είδα ότι ήταν πολύ εγώ οφείλω να προβοκάρω υποτικός. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακούσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας. Μέσα στα μεγάλα ονόματα είστε κι εσείς. Καθιστά δηλαδή τη μάχη, την αναμέτρηση δύσκολη. Γιατί έστω και αν είναι καλή επιτυχία, κύριε Ψωμιάδη. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Παναγιώτη και Λίτσα, Λίτσα και Παναγιώτη. Λέω, έχετε άλλη μία εβδομάδα τρέξιμο για να ενημερώσετε τον κόσμο τι εστί Ευρωβουλή και εσείς τι θα κάνετε εκεί. Πρώτο λιμάνι της χώρας, στο άλλο εκλογικό κέντρο, φύγαμε τον Γιάννη Μόραλη και είμαστε τώρα... Στην πλατεία Κοραή συγκεκριμένα, εδώ στο στρατηγείο του άλλου υποψήφιου δημάρχου, Πειραιά, του κύριου Μιχαλολιάκου. Και να ξέρει ο κόσμος, γιατί είναι κουκιά μετρημένα, ότι αν ψηφίσεις Πιλιοτόπουλο, ψηφίζεις Τουρνάρα, Παλτάκο, τον Μπούλο, Γλουλιάπη, αυτά. Καλά, δόξα Θεός, γυρίζω τα εκλογικά κέντρα. Καλά, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι θα έχετε φτιάξει. Μας ζήτησε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, ζήτησε από τους υποψηφίους να γράψουμε τις απόψεις μας για το μοντέλο της Ευρώπης που βλέπουμε. Έγραψα λοιπόν, παιδιά, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει στους 28. Είδε να πέφτει αυτό το μαύρο στις οθόνες με πραξικοπηματικό τρόπο που κατά τη γνώμη μου ήθελα να στείλει ένα μήνυμα σε όλη την κοινωνία και όχι τόσο να συμπληρώσει τις λίστες με τους 30%. Έχει και εκτόσεις, έκτωση, ναι. Και τζάμπα εισιτήριο είχε για τους ενδιαφερόμενους. Τα κόμματα έβαλαν τα λεωφοριάκια τους. Καλησπέρα και πάλι από την πλάτεια Κοραή και από το στρατηγείο. Από την πλατεία Συντάγματος είναι δίπλα μου και είναι πρώτες εκτιμήσεις μία ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες. Θα μιλήσουμε με μια κυρία η οποία είναι εδώ από αρκετά νωρίς σήμερα. Καλησπέρα σας. Η οποία είναι εθελότρια. Α, εδώ εθελότρια. Υποστηρίζει φυσικά το συνδυασμό του... Ένα πανέμορφο στούντιο, ιντερνετική τηλεόραση μοναδική. Είπαμε, ατιθάσει αυτή τη δημοσιογραφία. Να είστε καλά. Καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάρα.